Επιστημονική αποστολή του Πανεπιστημίου της Σιένα έφερε στο φως έναν αρχαίο ναό στην Ερήμη, μια κοινότητα της επαρχίας Λεμεσού στην Κύπρο. Η αποστολή εργάζεται στην περιοχή εδώ και περίπου 15 χρόνια με την άδεια του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με το διευθυντή του τμήματος, ο ναός χρονολογείται στα μέσα της εποχής του Χαλκού μεταξύ 2000 και 1700 π.Χ. και βρέθηκε στο χώρο που κάποτε στέγαζε εργαστήριο τεχνίτη. Ο αρχαιολόγος Λουά Μπορμπαρντιέρη ανέφερε ότι πρόκειται για τον αρχαιότερο ιερό χώρο που έχει ανακαλυφθεί μέχρι τώρα στην Κύπρο. Πρόκειται για ένα μεγάλο δωμάτιο όπου ένα μεγάλο μαγκάλι φώτιζε μέρα νύχτα έναν μεγάλο μονόλιθο. Είναι ένας ναός που δημιουργήθηκε πριν από τους ναούς που γνωρίζουμε συνήθως και μας δείχνει πόσο πολύ σύνθετη και πλούσια ήταν η ζωή των ανθρώπων που ήταν τεχνίτες και έζησαν 4.000 χρόνια πριν από εμάς. Σύμφωνα με τον Ιταλό αρχαιολόγο, στην τελευταία επιχείρηση ανασκαφών βρέθηκε ο σκέλετος μιας κοπέλας ηλικίας περίπου 20 ετών που, όπως όλα δείχνουν, δολοφονήθηκε και στη συνέχεια η είσοδος της χτίστηκε κατά πάσα πιθανότητα για να μην αποκαλυφθεί το έγκλημα. Οι δολοφόνοι έσπασαν το κεφάλι της με ένα ξύφωση μια βαριά πέτρα και στη συνέχεια τοποθέτησαν μια ακόμη πιο βαριά πέτρα πάνω στο στήθος της. Στον περιβάλλοντα χώρο δεν βρέθηκε κάποιο πολύτιμο αντικείμενο, κάτι που σημαίνει ότι δεν έγινε κάποια ιεροτελεστία. Είναι πολύ πιθανό να συνδέεται με τιμωρία για το ότι η κοπέλα είχε μείνει έγκυος.